τις τηλεπικοινωνίες, την τυπογραφία και τη φωτογραφία. Μία σημαντική δραστηριότητα που σηματοδότησε το μέλλον του Τεχνικού Μουσείου ήταν η έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Στόχος της έκθεσης, που οργανώθηκε το έτος 1997 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της πολιτιστικής πρωτεύουσας, ο ΠΕΘ 97, ήταν η προβολή στο ευρύτερο κοινό του ιδιαίτερα σημαντικού τομέα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και η ανάδειξη της ισότιμης παρουσίας της τεχνολογίας μαζί με τις επιστήμες και τις τέχνες στην κληρονομιά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Με την ενασχόλησή του, το Εθνικό Μουσείο με το θέμα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας είχε την ευκαιρία να προβληθεί στο ευρύτερο κοινό και να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη υποστήριξη του κράτους. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην κρυπτοστοά της αρχαίας αγοράς και παρουσιάστηκαν σε αυτή ομοιώματα μηχανισμών, πλοίων, όπλων, υπολογιστικών μηχανών και μηχανών επικοινωνίας που χρονολογούνταν από τα προϊστορικά έως τα βυζαντινά χρόνια. Η οργάνωση της έκθεσης έγινε σε συνεργασία του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 50.000 άτομα σε χρονική διάρκεια 2,5 μηνών και απέσπασε τα θετικά σχόλια από το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με το ίδιο θέμα, το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετείχε και σε δύο παγκόσμιες εκθεσιακές οργανώσεις. Στην Expo 2000 στο Ανόβερο, όπου το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία πάντα με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παρουσίασαν στο ελληνικό περίπτερο το θέμα Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία με αντιπροσωπευτικά εκθέματα και οπτικοακουστική υποστήριξη. Επίσης, η έκθεση παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Έκθεση Βιβλίου Φραγκφούρτης, όπου τιμόμενη χώρα ήταν η Ελλάδα με αυτόνομο περίπτερο για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Το υλικό που δημιουργήθηκε αποτέλεσε τη βάση για την οργάνωση της έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο εκθετήριο του Τεχνικού Μουσείου Συσίνδο. Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε με την προσπάθεια των ανθρώπων του Μουσείου για την καταγραφή, μελέτη και προβολή του μεγάλου θησαυρού τεχνικών γνώσεων που συσσωρεύθηκε μέσα στους αιώνες στον αρχαίο ελληνικό χώρο. Σήμερα υφίστανται πάνω από 80 εκθέματα τα οποία θα πλαισιώσουν την αίθουσα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας που δημιουργείται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Από τις αρχές του 2000 ξεκίνησε η προσπάθεια αποκατάστασης είτε μέσω αναδόχων είτε με ίδια μέσα ενός αριθμού αυτοκινήτων που είχαν παραχωρηθεί από την πολιτεία προς το μουσείο και είχαν χαρακτηριστεί ως οχήματα συλλεκτικού, ιστορικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένας πυρήνας κυρίως με αυτά τα αυτοκίνητα που θα αποτελούσε τη βάση για ένα μετέπειτα εκθετήριο αφιερωμένο στη τεχνολογία των μεταφορών. Το πρώτο αυτοκίνητο του μουσείου ήταν ένα Trojan κατασκευασμένο από τη Leyland το 1922 και με την πάροδο του χρόνου προσθέθηκαν και άλλα αυτοκίνητα παραχωρημένα τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες, με αποτέλεσμα το μουσείο σήμερα να διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή και όσον αφορά την ποιότητα αλλά και όσον αφορά τον αριθμό των εκτιθέμενων αυτοκινήτων. Το εκθετήριο φωτογραφίας αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο εκθετήριο, αφού στεγάζει εκθέματα που προήλθαν από τη μεγαλύτερη και πλέον αξιόλογη δωρεά στην 25χρονη ιστορία του μουσείου. Η συλλογή είναι ευγενική δωρεά του Κύπριου αρχιτέκτονα και συλλέκτη Νίκου Μελετίου. Πρόκειται για μια συλλογή φωτογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και φτάνει μέχρι σήμερα. Μηχανές του Αμερικανικού στρατού, της Αγγλικής και Γερμανικής αεροπορίας, μηχανές μινιατούρες κατασκοπευτικών αποστολών και υποβρύχιων εξερευνήσεων περιγράφουν τους σταθμούς της φωτογραφίας και τις ιστορικές στιγμές που χαρακτήρισαν την εποχή μας. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από επώνυμα προϊόντα που δημιούργησαν εταιρείες όπως η Leica, η Nikon, η Pentax, η Kodak και άλλες. Το Τεχνοπάρκο Εύρυκα. Εύρυκα. Χώρος ανακάλυψης. Εκεί όπου η ψυχαγωγία προσφέρει γνώσεις
και η μάθηση είναι ψυχαγωγία. Ένας χώρος όπου από πολύ νωρίς οι άνθρωποι του Τεχνικού Μουσείου διαγνώσαν την ανάγκη της αλληλεπίδρασης. Έναν χώρο όπου κανείς μπορεί να δοκιμάσει, να πειραματιστεί, να ανακαλύψει. Η ευκαιρία για τη δημιουργία αυτού του χώρου δόθηκε το 1991, όταν στην περίοδο των 26 Δημητρίων και με ευκαιρία αυτόν τον θεσμό, δόθηκε η δυνατότητα από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο Τεχνικό Μουσείο να παραχθεί μια έκθεση με αλληλεπιδρώντα εκθέματα, μια έκθεση η οποία ονομάστηκε τότε για πρώτη φορά το Τεχνοπάρκο Εύρυκα. Το μόνιμο εκθετήριο του Τεχνικού Μουσείου στο χώρο του Τεχνοπάρκου Εύρυκα, που αποτελεί την συνιστόσα των διαδραστικών, όπως λέγονται, εκθεμάτων, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα σε θέματα όπως η μηχανική, η αεροδυναμική, η οπτική, η θερμότητα, ο ηλεκτρισμός και τα μαθηματικά ακόμη, να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και μέσα από αυτά, με την υποκίνηση και το κίνητρο, η διαδικασία της μάθησης ενεργοποιείται και με ευχάριστο τρόπο απολαμβάνει κανείς το αίσθημα που ένιωσε και ο αρχαίος πρόγονος Αρχιμίδης και αναφώνησε Εύρυκα. Στα χρόνια που πέρασαν, από το έτος 1987 μέχρι το έτος 2002, οργανώθηκαν με επιτυχία 16 μεταφερόμενες εκθέσεις, μερικές από τις οποίες τιμήθηκαν με τη μεγάλη προσέλευση του κοινού και τα ιδιαίτερα.